αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο που έχει, ψηφιστεί στις 12 Φεβρουαρίου του 2021 απαιτεί από τα παιδιά των Πρεσπυρινών Λυκείων να συναγωνιστούν με τα ημερήσια. Αυτή τη στιγμή με αυτό που ζητάει, με παιδιά που είμαστε εργαζόμενοι γονείς, εργαζόμενοι νεολαία, είναι πολύ αδύνατο να γίνει αυτό. Το δικαίωμα λοιπόν μας το καταργεί και αντίθετα και δεν μας ακούει κιόλας. Δεν γνωρίζουμε τι θέλει να κάνει με αυτό. Θέλουμε τη βοήθειά σας να ακουστούν πια η φωνή μας, γιατί παλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κλείσουμε ραντεβού μαζί της, αλλά συνήθως μας αποφεύγει. Κάτι με την αλλαγή, κάτι με το ένα, κάτι με το άλλο, δεν μας ακούει. Και αντίθετα, δεν μας λογαριάζει. Με την ΕΔΕ, αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο έργο στα χέρια της. Δεν γίνεται, συνάδελφοι, να μπορέσουμε να κάνουμε, να περάσουμε στο Πανεπιστήμιο για να ανεβάσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Βοηθήστε να ακουστεί η φωνή μας. Κάντε κάτι μαζί μας. Έλεος πια. Κρίμα είμαστε. Γιατί. Γιατί μας κόβουν αυτό το δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ο Σωκράτης χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση. Είμαστε και σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, την ασφαλή δηλαδή και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαζώσης εκπαίδευση. Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση ανοιγοκλίνει τα σχολεία και προκλητικά προσπαθεί να διασκεδάσει τις επιπτώσεις όταν εκθιάζει την τηλεκπαίδευση και την υποτιθέμενη επιτυχία της. Ηλίου φαϊνότερον ότι η κυβέρνηση έκλεισε τα σχολεία για να καλύψει τις δικές της ευθύνες για τα μέτρα που δεν πήρε, κοφεύοντας τα αιτήματα του εκπαιδευτικού και του γονεϊκού κινήματος. Στο αίτημα για μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα σε 15, η κυβέρνηση απάντησε με την αύξηση του αριθμού τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 23, 24 και 25 μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν σε ακατάλληλες αίθουσες, σε αίθουσες κλουβιά που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Στο αίτημα να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, η κυβέρνηση εξάντλησε τον επικοινωνιακό της λόγο στην ατομική ευθύνη, στη χρήση της μάσκας, στην παροχή του παγουριού και τώρα προσθέτει την ατομική ευθύνη στη χρήση του self-test. Εν μέσω πανδημίας, τα σχολεία ουσιαστικά μένουν γυμνά από το απαιτούμενο προσωπικό καθαριότητας, ώστε να τηρούνται όπως πρέπει τα μέτρα που προβλέπει ο ΕΟΔΗ. Είναι συνειδητή η επιλογή της κυβέρνησης για υποχρηματοδότηση της παιδείας όπως και της υγείας, τη στιγμή που σκορπά χωρίς φιδό δισευρώ σε κανάλια και εφοπλιστές. Τη στιγμή που επιλέγει να βρει χρήματα για την πρόσληψη αστυνομικών στα πανεπιστήμια, όχι όμως για εκπαιδευτικούς, για νοσηλευτικό προσωπικό, για προσωπικό καθαριότητας. Είναι μονόδρομος ο κοινός αγώνας εκπαιδευτικών και γονιών. Διεκδικούμε την επισκευή σχολείων, εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, ώστε να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ανάμεσα στους μαθητές. Άμεσα πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα με λιγότερους μαθητές. Πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Διορισμός μόνιμου και επαρκούς προσωπικού καθαριότητας για όλη τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων. Δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές από επαρκώς στελεχωμένα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Επίσπευση για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Φτάνει πια. Πληρώσαμε πολλά. Δεν θα δεχτούμε να πληρώσει ξανά η εκπαίδευση. Καμιά έκπτωση στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας.
Καλή συνέχεια. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, γονείς, μαθητές, 5 μήνες μετά η κυβέρνηση αποφασίζει να ανοίξει πάλι τα σχολεία, μόνο τα λύκεια, μόνο που το κάνει με τους ίδιους ακριβώς όρους που τα έκλεισε, χωρίς να έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας που να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια τη δική μας, των μαθητών μας, των οικογενειών τους. Εδώ και τώρα διεκδικούμε, αντί για self-test, rapid test για όλους τους μαθητές με κλιμάκια του ΕΟΒΗ μέσα στα σχολεία μια φορά ή δύο φορές την εβδομάδα. Άμεσο εμβολιασμό όλων των εκπαιδευτικών, διεκδικούμε αρέωση των μαθητών μέσα στην τάξη. Μπορεί να ανοίγει τα σχολεία η κυβέρνηση με τους ίδιους όρους όπως τα έκλεισε, όμως δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι όροι για τους μαθητές. Οι μαθητές μας έχουν συσσωρεύσει πάρα πολλά μαθησιακά κενά, μεγάλες επιπτώσεις στην ψυχολογία τους από τον συνεχή εγκλεισμό και την τηλεκπαίδευση, με συνέπειες που θα τις δούμε μπροστά μας στο άμεσο μέλλον, και αρνητική επίδραση στην κοινωνικοποίησή τους, οι έφηβοι να μην είναι στο φυσικό τους περιβάλλον όπως είναι το σχολείο. Η κυβέρνηση σε όλα αυτά κοφεύει. Εξισώνει την τηλεκπαίδευση με τη διαζώση στη δασκαλία, θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι δεν υπάρχει κανένα κενό και συνεχίζουμε το νήμα της εκπαίδευσης ακριβώς από εκείνο το σημείο που το αφήσαμε. Εμείς όμως ως δάσκαλοι διεκδικούμε να αλλάξει αυτό, διεκδικούμε μέτρα ενίσχυσης των μαθητών μας, με αναπροσαρμογή της ύλης, με ενισχυτική διδασκαλία, να μην γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος για να γίνουν μαθήματα εμπέδωσης της ύλης, επαναλήψεις κτλ. Και τέλος ζητάμε να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων και ο νόμος για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όλοι μαζί, συνάδελφοι, μαθητές, γονείς, μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τη σημερινή μέρα πανελλαδικής δράσης για τα σχολεία, εκπαιδευτικών, σωματείων, γονέων, ομοσπονδιών, μαθητών και εργαζομένων, με συλλαλητήρια και πολύμορφες κινητοποιήσεις για την υγεία και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, διεκδικώντας άμεσα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών τους. Με μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και δεν θέλω να επαναλάβω, ζητάμε να προχωρήσουν άμεσα εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών, μέτρα για αρέωση των μαθητών ανά τάξη, με αντίστοιχες προσλήψεις τόσο για λόγους υγειονομικής ασφάλειας, όσο και για την κάλυψη των κενών που συσσωρεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, μαζί και άλλα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των μαθητών. Τα δίκαια αιτήματα και η επικαιρότητα της σημερινής κινητοποίησης επιβεβαιώνονται και από τα πρώτα δείγματα στα σχολεία. Έτσι η κυβέρνηση μετά από ένα χρόνο παραδέχτηκε ότι ο ιός που δεν κολλούσε στα σχολεία τελικά μεταδίδεται σε αυτά και εμφανίζει σαν μπανάκια τα self-test, πετώντας τον μπαλάκι σε γονείς και μαθητές. Από την άλλη, συνειδητά δεν παίρνουν κανένα μέτρο για τις μεγάλες ανισότητες που βγήκαν στην επιφάνεια όλο αυτό το διάστημα, και ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται κατά τα άλλα πως η τηλεκπαίδευση που επί μήνες κάνουν οι μαθητές δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διαζώσεις μάθημα, ενώ η περιβόητη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό όχι μόνο ήρθε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά όπως καταγγέλνουν εκατοντάδες γονείς, αφορά μόνο όσους δηλώνουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα. Η 1η Μάη, αγαπητοί εκπαιδευτικοί γονείς μαθητές, είναι σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και γιορτάζεται με απόφαση των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών και των κυβερνήσεων. Οργανώνουμε την απεργιακή μας απάντηση την 5η 6η Μάη, απαντώντας αγωνιστικά στο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης που φέρνει τις ανατροπές του αιώνα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κοντά στα εγκλήματα της μεγαλοεργοδοσίας έρχονται και τα εγκλήματα του κράτους ενάντια στις ανάγκες για την υγεία του λαού μας, για τη μόρφωση των παιδιών. Τα λύκεια άνοιξαν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από όταν είχαν κλείσει τον προηγούμενο Νοέμβριο. Την ώρα που έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ρεκόρ σε διασωληνωμένους, σε νεκρούς, σε κρούσματα. Το μόνο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση είναι η αυτοδιάγνωση, απογειώνοντας την ατομική ευθύνη, κάνοντας ό,τι μπορεί για να απαλλαγεί από τη δική της ευθύνη.
κυριολεκτικά δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Οι μαθητές των λυκείων μας εξακολουθούν να στηβάζονται σε ασφιχτικές συνθήκες. 25 και 26 και 27 παιδιά, 2-2 αναθρανείο, χωρίς αποστάσεις, σε αίθουσες και κτηριακές εγκαταστάσεις ακατάλληλες, με απαράδεκτα μικρούς άβλιους χώρους, σε πολλά σχολεία, στην Αργυρούπολη, στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα, στον Άγιο Δημήτριο, στο Φάληρο και αλλού. Τα ειδικά σχολεία βρίσκονται κυριολεκτικά στο έλεος. Τα ειδικά σχολεία του σωματείου μας ανοιγοκλίνουνε ανεξέλεκτα από τα πολλά κρούσματα. Είχε το θράσος κιόλας να τα επισκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ και τώρα διεκδικούμε μαζικά τεστ με την ευθύνη του ΕΟΔΗ. Εμβολιασμό όλων των εκπαιδευτικών χτες. Αραίωση των μαθητών της τάξης. Να προσαρμοστεί η ύλη από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και τη δευτέρα λυκείου. Επιτέλους, να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας τις ευθύνες του. Για μόρφωση, για τα μορφωτικά και τα ψυχοπαιδαγωγικά ελλείμματα που έχουν δημιουργηθεί. Να καταργηθεί η απαράδεκτη τράπεζα θεμάτων. Να καταργηθεί η απαράδεκτη ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να πάψουν να κάνουν τους μαθητευόμενους μάγους πάνω στις πλάτες των παιδιών μας. Να ανακοινώσουν τώρα ημερομηνία έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πολιτική της κυβέρνησης, η αδιαφορία για τη μόρφωση των παιδιών μας, για την υγεία του λαού μας, είναι συνειδητή επιλογή, συνάδελφοι. Όλα τα δίνουν για να βγουν καθαροί και με τα κέρδη τους στα ύψη οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε βάρος των αναγκών του λαού μας. Όμως και ο αγώνας ο δικός μας είναι συνειδητός. Σημαία μας είναι οι σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, οι ανάγκες των μαθητών μας, των μέλων, τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Παλεύουμε για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Δεν θα φορτωθούμε εμείς και τα παιδιά μας τις συνέπειες τόσο της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, όσο και της καπιταλιστικής κρίσης. Καλόν αγώνα, συνάδελφοι! Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζουμε τη σημερινή μέρα πανελλαδικής δράσης εκπαιδευτικών γονιών μαθητών. Μετά από ένα χρόνο πανδημίας, 3 lockdown, συνεχίζουμε να υποφέρουμε από την κυβερνητική πολιτική της χρόνιας απαξίωσης που αντιμετωπίζει τη δημόσια υγεία και παιδεία ως κόστος. Μετά από ένα χρόνο, η κυβέρνηση αδιαφορεί για την υγεία όλων μας, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, για την αραίωση των μαθητών, για τα επαναλαμβανόμενα τεστ στους μαθητές, για προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Με τα self-test μεταφέρει την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες. Αδιαφορεί πλήρως για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, για τα εκπαιδευτικά και μαθησιακά κενά που έχουν δημιουργηθεί και συσσωρεύονται. Ως εδώ, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν θύματα της πανδημίας και της κρίσης. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους γονείς, τους μαθητές, τους υγειονομικούς, με σωματεία και μαζικούς φορείς σε κάθε γειτονιά. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για δημόσια υγεία, παιδεία, για σχεδιασμό από την κυβέρνηση της λειτουργίας των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά με βάση τις ανάγκες μας. Στον δρόμο θα δείξουμε τη δύναμή μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Και με τη σημερινή μας κινητοποίηση, εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές, στέλνουμε δυνατό μήνυμα προς την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα το διαρκές μορφωτικό έγκλημα που διαπράττει εδώ και ένα χρόνο ενάντια στα παιδιά μας, κρατώντας κλειστά τα σχολεία. Απαιτούμε και διεκδικούμε και μπορούμε να έχουμε, γιατί στην εποχή μας αυτό το επιτρέπει η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ανοιχτά ασφαλή σχολεία. Θα μας βρίσκουν λοιπόν μπροστά τους. Συνεχώς θα εντείνουμε τον αγώνα μας και δίνουμε το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού στις 6 του Μάη στον ταξικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς μαζί με όλη την εργατική τάξη. Θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε μόρφωση, ζωή και δουλειά με δικαιώματα.